Σύλλογος Ευρετάνων και Δωρήνους, αυτή την περίοδο, νομίζω την πρώτη Κυριακή ή την δεύτερη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, κανόνισαν να γίνεται η Θεία Λειτουργία και με προσκάλεσαν να ευχαρίστηκαμε όπως και άλλες φορές. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλα τα μέλη του Συλλόγου Ευρετάνων, Ευρετανίας και Δωρήνων Ευρετάνων και Δωρηέων. Έκανα και τον Πρωτηρητής φέτος και στην Ιερά Μητρόπολη Καρπερισίου, που είναι η Ευρετανία. Οπότε γνώρισα τους καλούς ανθρώπους και στην Τωρίδα και σε όλη την Φακίδα, αλλά γνώρισα και τους Ευρετάνες λίγο διάστημα στην Ευρετανία, αλλά μπόρεσα για λίγο αυτό το διάστημα να γνωρίσω την ευλάβεια και την ευσέβεια των ανθρώπων αυτών προς την Εκκλησία και προς τον Ποιμενάρχη. Διότι δεν νοείται σεβασμό στην Εκκλησία χωρίς σεβασμό στον Επίσκοπο. Διότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι, λέμε, η Ορθόδοξη Εκκλησία κάτι το αφηρημένο, είναι μια πίστη, αλλά είναι μια παράδοση, συγκεκριμένη οργάνωση. Ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Γι' αυτό και όταν πεθαίνει ο Μητροπολίτης ή παρετείται, αμέσως διορίζεται το Πρωτηρητής, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει Μητρόπολης και Εκκλησία χωρίς Επίσκοπο. Τα πάντα γίνονται εν του Επισκόπου. Και όλοι όσοι θέλουν να κάνουν κάτι μέσα στην Εκκλησία παίρνουν την ομολογία του Επισκόπου. Και το θυμιατό που θα πάρει να θυμιατήσει ο Κυριάκος πρέπει να πάρει την ομολογία του Επισκόπου. Όλο μάλλον τη Θεία Λειτουργία. Οπότε αν γίνονται μέσα στην Εκκλησία πράγματα χωρίς την ομολογία του Επισκόπου, δεν είναι ούτε στην ευλογία του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι κάτι το αφηρημένο η Ορθοδοξία και η Εκκλησία, αλλά είναι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο σώμα, το οποίο είναι κεφαλή του Χριστού και η στίχο και τόπο της κεφαλής του Χριστού είναι ο εκάστοτε επίσκοπος. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω και για την αγάπη και το σεβασμό το οποίο έχετε προς εμένα προσωπικά και γενικότερα στην Εκκλησία και εύχομαι ο σύλλογός σας να προοδεύει κάτω από την προστασία της Παναγίας, και της προσώτησας αλλά και της αδελφιότητας όσο είναι και εδώ στην Ναύπακτο και να έχετε πάντοτε την ευλογία του Θεού, να έχετε ειρήνη, αγάπη, επικοινωνία μεταξύ σας σωστή και να έχετε πρόοδο σε όλα τα θέματα και σε όλους τους σκοπούς της Συνόδου. Να είστε καλά. Η σημερινή μας συνάντηση θα μπρίνει με την παρουσία του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη μας, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για πολλωστή φορά, κάθοντας το πρόσωπό του την αμέριστη αγάπη μας και το σεβασμό. Να είστε καλά, να είστε πάντα καλά. Είναι μαζί μας σήμερα και μας τιμούν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος της πόλης μας, ο κύριος Λουκόπουλος, ο Δήμαρχος της γειτονικής μας Δωρίδας και τους ευχαριστούμε θερμότατα. Επίσης, μαζί μας είναι και η Πρόεδρος του Συλλόγου των Ευρετάνων της Πάτρας. Εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά, η Παναγία να μας ευλογεί και να μας σκεπάζει όλους. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που μας δίνετε δύναμη, μας στηρίζετε και μας αγαπάτε. Βέβαια, θα ήταν παράνοιξη να μην ευχαριστήσω τους ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Λαού για την αβραμιαία φιλοξενία τους. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ.